Πού βρίσκεται ο Τάσος? Σπίτι του. Βόρεια. Δεν ξέρεις ένα σπίτι του μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο Απίλιον, το λέτε. Πώς το λένε τώρα το... Γιώργος Καλαφάτης. Γιώργος Καλαφάτης. Στο Γιώργος Καλαφάτης είναι αυτή τη στιγμή. Μπα. Δεν είμαι, είναι η ομάδα. Η ομάδα είναι προπονήτη τουλάχιστον, έτσι. Η ομάδα ήταν προπόνηση να γίνει σπέτικα, την πήγαν σε μία. Ναι. Και θα προπονηθεί κανονικά, διότι το γήπεδο είναι καθαρό, το έχουν καθαρίσει από χθες. Ναι. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο δίωρο στα βόρεια ρίχνει κατά διαστήματα πολύ χιόνι, έτσι. Τώρα, σήμερα το πρωί. Ναι. Α, σοβαρά. Και στα βορειοατολικά για τις Παλαδίες. Και τα πόποτι για τα βορειοατολικά. Ναι. Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενες, έβλεπες φουλ χιόνι και το έστρωσε πάλι εδώ. Δημιούργησε δηλαδή περίεργες καταστάσεις στους δρόμους. Εντάξει, από ναι. Ο κόσμος. Όχι, εδώ πέρα δεν χιονίζει, ας πως θα είναι ο Βρυλίσσα, έριξε ένα ψηλό χιόνι πριν από καμιά ώρα, αλλά όχι. Τρομοκρατήσουμε και τον κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, όχι, ο κόσμος να προσέχει απλά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στην περιοχή που είσαι χιονίζει, στην ευρύτερη Κυφυσιά που είσαι. Δεν είμαι στην Κυφυσιά, πιο κάτω είμαι, χιονίζει. Χιονίζει, okay. Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ένα τελικό ότι στον Παναθηναϊκό μετά τον Ντανιέλ Ματσίνη ανήκει και ο Βαλεντίν Ματσίνη, ο αδερφός του. Ναι. Έγραψε συμβόλαιο στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Εξτρεμάκι είναι, αριστερό εξτρέμ. Ηλικία? 19. Α, είναι μικρός πολύ. Ναι. Έχουν διαφορά δηλαδή με το 4-5 χρόνια, πόσο κάποτε. Ναι, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Αλδοσίδη, εκεί αγωνιζότανε. Εντάξει, νομίζω ότι στις συζητήσεις που έγιναν το Ματσίνη, το έριξε ο Ματσίνη και έρχεται για τον Παναθηναϊκό Β'. Έτσι, ναι. Εκεί θα παίζει. Θα παίζει τον Παναθηναϊκό Β' και θα τον παρακολουθούν και θα δουν πώς θα εξελίξει. Αν κάνει ή δεν κάνει. Okay. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο τα αγωνιστικά. Εντάξει, τώρα ξεκινάει η προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή. Για μένα, αν θέλει να δείξει ότι κάτι αλλάζει στο δεύτερο γύρο, σε αυτό το μάτς πρέπει να πάρει την νίκη. Ή τέλος πάντων, να κάνει μια πολύ, πολύ πιστική εμφάνιση. Είναι φανερό, το είδαμε και με τη Λαμία, το είπα, ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο συνεχίζει να προβληματίζει. Και με τη Λαμία αυτό που έκανε αρνητική εντύπωση ήταν η αμυντική του οργάνωση που δεν ήταν καλή. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε φάση από τη Λαμία όπως την είχε δεχθεί σε άλλα παιχνίδια. Mm-hmm. Έβγαλε κάποια παραπάνω πράγματα επιθετικά, γιατί η αλήθεια είναι με τα δύο του μπακ, το Βαγιανίδη και το Μπούχατς, παίρνει πράγματα επιθετικά. Όπως και είδα, για να μην τα λέμε όλα αρνητικά, επίσης κάτι θετικό, ότι έκανε καλύτερο pressing με τον Ματσίνη και τον Ιωαννίδη. Και ίσως επειδή έκλεβε μπάλες ψηλά ή τέλος πάντων επειδή έβγαιναν πολύ επιθετικά στο pressing αυτοί οι παίκτες, παρατηρήθηκε ένα κενό εκεί στη μεσαία γραμμή, διότι πρέπει να ακολουθούν και ο Ρούμπεν με τον Τζέριν και τον Μπερνάς αυτό το pressing και εκεί λίγο χρειάζεται ένα συγχρονισμός. Σε κάθε περίπτωση το μάτς Κυριακής είναι πάρα πολύ κομβικό. Νομίζω ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σας είχα πει ότι τέλος Γενάρη θα μπορούμε να πούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε μετά το τέλος Γενάρη είναι ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι στο δεύτερο γύρο κάνει ένα τελείως διαφορετικό δεύτερο γύρο από τον πρώτο. Δεν είναι εκτός πρωταθλήματος, αλλά πρέπει στη συνέχεια να ανέβει πάρα πολύ για να μην είναι εντός πρωταθλήματος. Μάλιστα. Δεν αρκούνε ούτε οι νίκες με ένα 0-2-0 π.χ. με τη Λαμία. Χρειάζεται μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Μην ξεχνάμε και θα το θυμίσω ότι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με τον Άρη την Κυριακή, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έτσι. Είναι τρία παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει τα play-off ο Παναθηναϊκός είτε να μπει ως πρωτοπόρος, που θα είναι το ιδανικό και το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή, είτε να μπει ως δεύτερη ομάδα αλλά με μια μικρή απόσταση από την πρώτη. Έτσι. Να μην έχει πάνω από 2-3 βαθμούς διαφορά, διότι επαναλαμβάνεται στα play-off οι διαφορές πάνω από 4 πόντοι δύσκολα καλύπτονται. Βέβαια πέρσι ο Παναθηναϊκός κάλυψε μια μεγάλη διαφορά, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά άλλο με τον πρωταθλητή να την καλύψει τη διαφορά. Ακριβώς. Αυτό που πάει για πρωτάθλημα και άλλο με τον τέταρτο. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Ότι ήταν τελείως διαφορετικό τα περσινά play-off για τον Παναθηναϊκό, διότι ήταν να βγει στην Ευρώπη. Είναι διαφορετικό το διακύβευμα. Αυτόν περνάς. Ακριβώς. Και ήθελα να σου πω πάνω σε αυτό ότι δεν, κύριε Καλή, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίζει ξέρεις, κάθε φορά στην Τζιτάμα, τι θα κάνουμε, Θα πάει τώρα, είναι δύσκολο παιχνίδι, θα κάνει το παιχνίδι και θα δεις τι θα κάνεις, θα παίξω καλύτερο δυνατόν. Λες θα πάμε δυναμικά, θα πάρουμε αποτέλεσμα, εντάξει κτλ. Αλλά δεν είναι όπα παιδιά ακόμα ένα. Η Λαμία ήταν με καθοριστικό παιχνίδι, δεν μπορούσε να χάσει βαθμό εκεί πέρα ξέρεις.
Θα ήταν πραγματικά κρίση, ας πούμε, δεν παίρνουμε τίποτα μετά. Οκ, τελειώσαμε, δεν παίρνουμε. Το παιχνίδι, ξέρεις, γιατί λέω ότι είναι το παιχνίδι με τον Άρη. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός πάει και χάσει τον Άρη, ναι, εφόσον η ΑΕΚ πάρει το μάτσο με τον Ατρόμητο, ναι, ανοίγει διαφορά. Οκ. Στους πέντε πόντους πάει, δεν είναι... Καμία αντίρρηση ότι ανοίγει διαφορά επάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι μάτς το οποίο είναι απαγορευτικό, ξέρεις, να μην κερδίσει, να χάσει. Δηλαδή, ενώ με τη Λαμία λες έτσι και δεν πάρω αποτέλεσμα, τελείωσα, τέρμα. Συμφωνώ, αλλά επειδή το... κάνει απαγορευτικά ο Παναθηναϊκός okay. Τον γενικό στην Νεάπολη, με τον Νόσο Λεωφόρο, έτσι, ναι. Με την Τρίπολη ήταν, έτσι όπως πήγε το μάτς, ήταν απαγορευτική. Βεβαίως. Έτσι όπως πήγε το μάτς, θα ήταν ένας πόντος, μπορεί να μέτραγε στο τέλος, αλλά ήταν απαγορευτικό, επειδή είχαν τρία απαγορευτικά, πρέπει κάπου να τα πάρει αυτά. Ναι, ναι, καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είχε, δηλαδή το προηγούμενο μάτς για μένα ήταν ζω πεθαίνω. Δηλαδή ζω πεθαίνω κανονικό, έχανες ας πούμε. Είδα όμως μια ομάδα η οποία, γκρινιάζω τώρα πολύ, αλλά θέλω να τα λέω έτσι όπως... Ναι, η οποία εντάξει δεν έπεσε. Κάνανε ευκαιρία σε Λαμία. Εμένα μου έβγαλε αυτή η ομάδα έναν φόβο, έτσι. Μια ομάδα η οποία φοβόταν να σκοράρει, φοβόταν να πασάρει, είχε την ανησυχία όταν έχανε την μπάλα μη φάει φάση στην πλάτη. Γενικά μια ομάδα που δεν ήταν πιστική όπως ήταν, όπως έδειξε ο Παναθηναϊκός στον γύρο, δεν λέω ότι ήταν εντυπωσιακός, αλλά αυτό είναι μια ομάδα compact, μια ομάδα που ήξερε ότι και στο 80 να πάει πανικός δεν θα πιάσει. Εδώ υπάρχει πανικός. Ναι, ότι ήταν ρεαλιστική ομάδα στον πρώτο γύρο, ότι ξέρω εγώ τα αποτέλεσμα, όχι μέσα μαζί σου. Ναι. Αλλά δεν είναι, τι έγινε τώρα και σε αυτό το μάτς με τη Λαμία, μην ξεχνάς ότι πες και πέρα αντίπαλο. Η Λαμία έκανε το καλύτερο παιχνίδι της. Η Λαμία ο Μαρτίνεθ την είχε αλλάξει. Κάτσε τώρα. Η Λαμία δεν είναι ξαφνικά τρομερή ομάδα. Δεν είναι καλή. Όχι, αλλά για φέτος έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Της έχασε η Λαμία. Εντάξει, οκ. Okay, okay, δηλαδή αλλά... ο Μαρτίνεθ, τον οποίο δεν τον ξέραν, τους ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οκ, θέλω να σου πω. Εδώ είναι δικαιώματα Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει, ωραία. Το αμυντικό κομμάτι που για μένα δεν είναι. Είναι μια αποδεκτή, πώς να σου το πω δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε πολύ σε αυτό. Γιατί αλλιώς θα τα βρει μπροστά του. Όχι, εντάξει. Τελείως πρόσωπο για να μπορείς να παραμείνεις. Ναι, παιδί μου, το βλέπει και ο άλλος, ας πούμε, ότι τρως φάσεις πίσω και βλέπει ότι δεν είναι μόνο θέμα του μπάκα, ας πούμε, ότι αν δεν ξέρεις γλιστρήσει, ας πούμε, είναι και πώς καλύπτουν οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Αυτό θα το έχουν αναλύσει 100%. Δεν υπάρχει θέμα. Πώς καλύπτουν τα χαπ, διότι κοιτάξτε, ναι, με λέμε ότι ο Βαγιανίδης γλιστράει. Ένα λάθος είναι αυτό. Το θέμα είναι τι κάλυψη έχει ο Βαγιανίδης. Το δεξιά αμυντικό χαφ ή ο αμυντικός του χαφ καλύπτει, στη φάση αυτή δεν καλύπτει. Ο Σέκερ δεν καλύπτει, σε κάποιες φάσεις ναι, σε κάποιες όχι. Είναι συνολικό το πρόβλημα, γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχει να κάνει μόνο ατομικά με πρόσωπο. Ναι, γιατί το στόπερ πρέπει να κοιτάει για την πλάτη του, αν μπαίνει κανένας από εκεί πέρα. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις, δεν βγαίνει εύκολα θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις όσον αφορά την εντεκάδα του για την Κυριακή, γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι π.χ. τώρα έβαλε Ματσίνη Κλέι Χέσλερ και θα πετάξει έξω από τους δύο και βάλει τον Παλάσιος. Ναι. Μπορεί να βάλει και τους ίδιους. Δεν το αποκλείω. Ναι, γιατί από όχι. Την άλλη βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το μάτς χρειάζεται παίκτες που να ξέρουν τις συνθήκες του αγώνα και τους να είναι... Πάλους, να έχουν ξαναπαίξει. Ναι. Πάντως είναι κακό για τον Παναθηναϊκό ότι ο Άρης άλλαξε τον προπονητή. Είναι κακό. Γιατί κακό, ο Τερζής, στο μεταξύ, όταν γυρνάει ο Τερζής στον Άρη, που είναι 6 φορές, συνήθως κάνει και αποτέλεσμα ο Άρης. Μου είπε κάποιος Σαββόπουλος πριν, δεν το θυμόμουν, ο Τερζής ήταν στον πάγκο του Άρη όταν ο Άρης κέρδισε 4-0 τον Παναθηναϊκό πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Στην τρίτη αγωνιστή ήταν. Γενικά ο Τερζής είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι υπηρεσιακός, αλλά όπου καταλαμβάνει, τους εισπυρώνει. Ναι, γιατί ξέρει την ομάδα, είναι αριανός. Είναι, δηλαδή, είναι η καλή περίπτωση του υπηρεσιακού που θα σου κάτσει 2-3 παιχνίδια και θα σου κάνει τα 2-3 παιχνίδια αυτά τα αποτελέσματα. Μπορεί να μπει, μπορεί να οργανώσει την ομάδα το καλοκαίρι, αλλά μπορεί να μπαλώσει και να. Σωστό. Σωστό. Και όταν βλέπεις μια ομάδα σαν τον Άρη να είναι πληγωμένος, να κάνει τη μία ήττα μετά την άλλη, εάν εσύ δεν είσαι αυτός που πρέπει, θα την πατήσεις. Είναι θέμα δεδομένο. Γι' αυτό λέω από το μάθημα τη Λαμία και μετά. Ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να αλλάξει το πρόσωπο για να πάρει αποτέλεσμα. Δεν το λέω για να το πω, γιατί το βλέπω. Έτσι. Ναι. Και γιατί θα είναι για μένα καθοριστικό παιχνίδι για τη συνέχεια, το μάζο τον Άρη. Μα αυτή την έννοια το λέω. Τώρα δούμε, ο Μάγνουσον δεν νομίζω ότι και να είναι καλά θα παίξει, γιατί λείπει πολύ καιρό. Οπότε εκεί δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Οκ. Okay. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι, τι άλλο να δεις. Γιατί απέξω θύελες, πω ότι... Άρχισε εδώ να χιονίζει, ήρθε και εδώ. Μάλιστα. Σου λέω χιονίζει φουλ στα βόλια. Ναι, τώρα χιονίζει εδώ.
Αχ, λοιπόν, τράβαμε. Ενώ ο Καρπετόπουλος εκεί πέρα στη ζέση του, ωραία, στο σταθμό. Αυτό μια χαρά περνάμε. Ας είσαστε ρε, ζωή, ζωάρα. Τα νότια είναι μέσα κουκού. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά. Έγινε. Αυτά.